Hi-Tech. Η πλατεία Βαντόμ στο Παρίσι είναι το σπίτι δεκάδων οίκων πολυτελών κοσμημάτων. Ένα κοσμηματοπολείο όμως τώρα χρησιμοποιεί τριζιάστατη εκτύπωση και την online επικοινωνία. Στο Ζομπαλέ, η 42χρονη Κάριν Πιζόν παραγγέλνει το μονόπερτρο των ονείρων της. Αντίθετα με αυτό που κάνουν οι περισσότεροι κοσμηματοπόλες, οι οποίοι δουλεύουν με συγκεκριμένα σχέδια, σε αυτό το κατάστημα συζητούν και σχεδιάζουν αυτό που θέλουν ακριβώς οι πελάτες τους. Δεν μπορούσα να υπογράψω μια επιταγή κοιτάζοντας μια φωτογραφία στο ίντερνετ. Σκεφτείτε να αγόραζα κάτι που δεν είχε το μέγεθος που ήθελα. Μπορεί να ήταν είτε πολύ μεγάλο είτε πολύ μικρό. Το να έχεις κάτι μπροστά σου που δεν είναι η τελική εκδοχή αλλά είναι κάτι κοντά σε αυτήν είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε σίγουροι εμείς οι πελάτες ότι η επιλογή μας είναι καλή. Η συγκεκριμένη εταιρεία υποστηρίζει ότι τα κέρδη της αυξάνονται κάθε χρόνο. Το 75% των πελατών είναι όμως από το εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα, την Κεντρική Ασία, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Από την ιστοσελίδα του κοσμηματοπολίου ψωνίζουν μάλιστα πολλοί Αμερικανοί και Γερμανοί. Σημαντικό ρόλο παίζει ότι οι τιμές είναι 40 με 50% χαμηλότερες σε σχέση με τους υπόλοιπους γειτονικούς επώνυμους οίκους. Δεν υπάρχουν έξοδα showroom, όλα φτιάχνονται κατόπιν παραγγελίας, άρα δεν χρειαζόμαστε ούτε χώρους αποθήκευσης. Άρα οι τιμές είναι χαμηλότερες, πιο προσιτές. Και η ποιότητα είναι πάντα εξαιρετική. Ύστερα από ένα μήνα συζητήσεων και συμβουλών, η συγκεκριμένη πελάτης έχει μπροστά της το δαχτυλίδι των ονείρων της. Έχει ένα διαμάντι 0,7 καρατίων και κοστίζει 6.100 ευρώ. Παρόλο που το Παρίσι δεν βρίσκεται στις πρώτες θέσεις όσων ψάχνουν ακριβά κοσμήματα, τελικά φαίνεται ότι υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες που μπορούν να βρουν στην πόλη του φωτός. Είναι